Γεια σου και καλώς ήρθες σε ακόμα ένα βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι. Είμαι η Κατερίνα και μόλις μετακόμισα. Όλα ξεκίνησαν πριν κάνα 2 μήνες, όταν με τον συνοδοιπόρο μου σε αυτή τη ζωή αποφασίσαμε να μετακομίσουμε από την Θεσσαλονίκη στην Σαντορίνη. Οι λόγοι ήταν κυρίως επαγγελματικοί και βασικά ήταν ένα level up στη δουλειά μας. Άρχισαμε λοιπόν το μάζεμα και το πακετάρισμα. Εμείς αποφασίσαμε να μην πάρουμε μαζί μας έπιπλα, γιατί ίσως ήταν και ακριβότερο να μεταφέρεις έπιπλα από τη Θεσσαλονίκη στη Σαντορίνη από ότι να πάρεις καινούρια. Οπότε να ψάξουμε ένα επιπλωμένο σπίτι ήταν η ιδανική λύση. Βέβαια, τότε δεν ξέραμε πόσο δύσκολο είναι να βρεις σπίτι στη Σαντορίνη και μάλιστα ένα αξιοπρεπές σπίτι. Γιατί εντάξει, λίγο πολύ είναι γνωστό, μπορείς να μείνεις το χειμώνα, πρέπει να φύγεις το καλοκαίρι, έρχονται οι τουρίστες, τα σπίτια είναι σε κακή κατάσταση γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση. Οπότε κανείς δεν μπαίνει στον κόπο να κάνει ένα σπίτι λίγο καλύτερο, γιατί ξέρει ότι και να μην το νοικιάσει όλο το χρόνο, θα το νοικιάσει σίγουρα το καλοκαίρι σε τουρίστες. Θα επανέλθω στο θέμα του σπιτιού, αφού σου πω πρώτα λίγα πράγματα για τη μετακόμιση. Γενικά η μετακόμιση εν μέσω COVID είναι μη σου τύχη. Πράγματα που υπό κανονικές συνθήκες θα γινόντουσαν εύκολα, εν μέσω COVID απαιτούσαν διπλό και τριπλό κόπο. Οι μεταφορικές υπολειτουργούσαν, σε άφηναν stand-by για όλα, από τη μεταφορά των πραγμάτων μέχρι τη μεταφορά των αυτοκινήτων. Επίσης, χρειάζεται να έχεις μαζί σου όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν γιατί μετακομίζεις και γιατί μετακινείσαι εν μέσω COVID, δηλαδή ότι σε περιμένει μια δουλειά ή ότι για κάποιο λόγο πρέπει να φύγεις και όλα τα συναφή. Και το βασικότερο είναι ότι εφόσον όλα τα ξενοδοχεία είναι κλειστά, πού θα μείνεις μέχρι να βρεις σπίτι. Αφού λοιπόν κανονίσαμε όλα τα παραπάνω, πήραμε τα πράγματά μας αφήσαμε το σπίτι μας και το ταξίδι ξεκίνησε. Φτάσαμε στο πιο όμορφο νησί της Ελλάδας. Στην πρώτη βόλτα στο νησί είδα 3 πράγματα που με ενθουσίασαν. Για να επανέλθω στο θέμα του σπιτιού, είχαμε ρίξει από πριν μια ματιά και είχαμε δει μερικά σπίτια που μας άρεσαν. Αλλά δεν είχαμε κλείσει κάποιο γιατί θέλαμε να έρθουμε να το δούμε από κοντά. Είναι διαφορετικά να βλέπεις ένα σπίτι από κοντά, στο ίντερνετ σου κρύβουν όλα τα λαδώματα που μπορεί να έχει. Ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί γιατί το πρώτο σπίτι που είδαμε μας άρεσε πάρα πολύ και ενώ είδαμε και κανένα 2-3 ακόμα, ξέραμε ότι θα κλείσουμε το πρώτο σπίτι γιατί το αγαπήσαμε με την πρώτη ματιά. Ήταν ένα σπίτι σε μια πολύ όμορφη περιοχή του νησιού, με κόσμο χειμώνα-καλοκαίρι, με ωραία μαγαζιά και πολύ κοντά στη θάλασσα. Και κάπως έτσι ήταν το εσωτερικό του σπιτιού μόλις το νοικιάσαμε.
ξαμε να το καθαρίζουμε, να το βάφουμε. Ήρθαν και τα πράγματά μας. Και αρχίσαμε να στείλουμε το καινούριο μας σπιτικό. Τώρα είμαστε ήδη ένα μήνα στο νησί και το σπίτι μας μοιάζει κάπως έτσι. Μπορείτε να δείτε πώς φτιάξαμε αυτό το gallery wall μόνοι μας, με λιγότερα από 30 ευρώ. Φυσικά link θα βρείτε στην περιγραφή και επίσης θα σας έχω link για όλα τα έπιπλα που αγοράσαμε. Επίσης, αν δεν έχετε δει το βίντεο haul από IKEA και Jumbo με όλα τα προϊόντα που αγοράσαμε για να οργανώσουμε και να διακοσμήσουμε το σπίτι μας, θα σας αφήσω link από κάτω να πάτε να το δείτε αμέσως. Δεν έχω δει ακόμα το νησί στην τουζένια του, γιατί και εδώ, όπως και σε όλη την Ελλάδα, έχει καραντίνα, έχει περιορισμό από τις 6. Ναι, από τις 6. Τα μαγαζιά είναι όλα κλειστά, τα γνωστά, τα ξέρεις. Μέχρι στιγμής όμως έχω μαγευτεί από αυτή την άγρια ομορφιά, από τη μία ο γκρεμός, από την άλλη θάλασσα, από τη μία μαύρη γκρεμή, μαύρες παραλίες με μαύρες πέτρες, από την άλλη μια υπέροχη άβρα, μια υπέροχη ηρεμία στο νησί. Βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, μην ξεχάσεις να κάνεις subscribe. Πάτα το καμπανάκι για να σου έρχονται ειδοποιήσεις για επόμενα βίντεο, τα οποία θα ανεβαίνουν κάθε Κυριακή και Τετάρτη. Γράψε μου στα σχόλια και πες μου αν έχεις έρθει ποτέ στη Σαντορίνη και πώς σου φάνηκε. Πες μου αν ζεις εδώ ή αν ζεις σε κάποιο άλλο νησί και πώς σου φαίνεται. Αν μετακόμισες με στην καραντίνα και πώς σου φάνηκε, ξέρω πώς σου φάνηκε, δεν πέρασες πολύ καλά. Ή απλά γράψε μου μια καλησπέρα, πες μου να τι κάνεις. Σε ευχαριστώ που μ' άφησες να γίνω η παρέα σου ακόμα και για αυτή τη λίγη ώρα. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο και ως τότε σου στέλνω ένα γλυκό φιλί.